Πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα, πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα και δεν ξέρω κατά πόσοι από εσάς, ούτε και εμείς το γνωρίζαμε, ότι από τα υπουλήματα καφέ μπορεί να μετατραπεί αυτή η ύλη, αυτή η διαδικασία σε καύσιμη ύλη. Ένα σχολείο τώρα στην περιοχή της Καρδίτσας αναμένεται να ζεσταθεί, να θερμανθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα από τα υπολείμματα του καφέ. Θέλω να πάμε λίγο, αξιέπαινη προσπάθεια και μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία. Πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Κοντάξη, το Γενικό Γραμματέα Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα μας από την Καρδίτσα, είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Επιχείρησα έτσι ένα πρόλογο για να βάλω στο κλίμα τους τηλεθεατές. Έκανα μια αρχή. Πάμε λίγο να μας τα εξηγήσετε. Τα πράγματα δεν διαφοροποιούνται σχετικά με το εγχείρημα μας. Τα είπατε ακριβώς έτσι όπως είναι. Απλά εγώ θα πω λίγο πιο επιμέρους στη διαδικασία και θα αναφερθώ στο εξής. Είδαμε ότι στην ενεργειακή κοινότητα βασικά Καρδίτσας ασχολούμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την επεξεργασία της βιομάζας. Ότι δηλαδή η βιομάζα για μας θεωρείται ότι είναι υπολειμματικό, ότι μπορεί να παραχθεί έξω στο χωράφι, στο δάσος, οπουδήποτε. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα από συζητήσεις, μέσα από άλλες δράσεις, είδαμε ότι υπάρχουν και άλλα υπολείμματα στον αστικό ιστό, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Ένα από αυτά είναι ο καφές. Ναι. Βλέποντας λοιπόν την κατανάλωση καφέ που υπάρχει γενικότερα στη χώρα, αλλά και στην περιοχή μας, ήρθαμε σε επαφή με ιδρύματα και αυτά μας έδωσαν την ιδέα να προχωρήσουμε στη συλλογή καταρχάς και να δούμε αν οι ποσότητες είναι αρκετές και μπορούν να τεθεί θέμα αξιοποίησης. Και από εκεί και πέρα, αναμειγνύοντας τα υπολείμματα του καφέ με την υψηλότερη βιομάζα που έχουμε στις εγκαταστάσεις μας, ή αν θέλετε να το πω πιο συγκεκριμένα, την κλαδονομή του Δήμου, γιατί μιλάμε ότι συλλέγουμε υπολείμματα από την πόλη της Καρδίτσας και εκμεταλλευόμαστε την κλαδονομή του Δήμου Καρδίτσας, μπορούμε να φτιάξουμε ένα μείγμα και από τα δύο, με περισσότερο βέβαια και με πολύ πιο περισσότερο με καφέ, και να δούμε αν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη ύλη. Απευθυνθήκαμε σε ερευνητικά ιδρύματα, είδαμε ότι αυτό στέκει και προχωράμε σιγά σιγά στην πολιτική μας εφαρμογή. Υπάρχει βέβαια ένα σχεδιασμός σύμφωνα με τον οποίο θα επεκταθεί αυτή η πρωτοβουλία και σε άλλα σχολεία της περιοχής σας. Έτσι δεν είναι? Θα γίνει αρχή, από εκεί και πέρα πρέπει αυτός ο μηχανισμός να επεκταθεί. Ακριβώς. Κοιτάξτε, όλα εξαρτιόνται από τα αποτελέσματα της πρώτης μας πιλωτικής δράσης. Γιατί αυτή η δράση θα είναι έτοιμη το αργότερο σε 10 μέρες από τώρα που μιλάμε. Και θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα μέσα στον Οκτώβριο. Οπότε, ανάλογα των αποτελεσμάτων που εμείς θεωρούμε, γιατί σας λέω, έχουμε κάνει κάποιες δοκιμές, θεωρούμε ότι θα είναι σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Αναλόγως λοιπόν των αποτελεσμάτων αυτών και βεβαίως σε συνεργασία πάντα με το Δήμο Καρδίτσας και με τους υπόλοιπους φορείς της πόλης, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε υπόλοιπα σχολεία. Ποσότητες υπάρχουν, είναι δυνατόν να παραχθεί το ανάλογο πέλετ και μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δράσης. Μάλιστα. Βέβαια δεν πάβει να είναι, θα δούμε τα αποτελέσματα, αλλά μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία και σε μια περίοδο με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και παράλληλα κατ' επέκταση και τον προβληματισμό ανθρώπων να ανταποκριθούν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οπότε γίνεται η αρχή, γίνεται σε ένα σχολείο, ελληνικό σχολείο, και φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και μιμητές σε άλλους δήμους, σε άλλες δομές και υποδομές, αν πετύχει το εγχείρημα. Φανταζόμαστε πως ναι, θα υπάρξουν μιμητές και το θέλουμε να υπάρξουν μιμητές. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το εγχείρημα θα πετύχει. Σας λέω και πάλι, το καύσιμο αυτό το οποίο παράγεται από τον καφέ δεν υστερεί σε τίποτα από το πέλετ το οποίο ξέρουμε όλοι ότι διατίθεται στην αγορά. Ναι. Απλώς υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα ότι χρησιμοποιούμε τα υπολείμματα του καφέ. Και ξαναλέω, από την οικονομοτεχνική μας μελέτη και στη συνεργασία με τους διάφορους φορείς και ανθρώπους του χώρου, του εξοπλισμού καύσης, βλέπουμε ότι η δυνατότητα να θερμανθεί ένα σχολείο, όσο μάλλον περισσότερο όπως αναφέρατε πριν, είναι εφικτό και θα το προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μας κάνει να κάνουμε πίσω στο εγχείρημά μας. Απλώς θέλουμε να μην είμαστε, να μην πούμε κάτι και στην πράξη δεν αποδειχθεί. Θέλουμε Σωστά. να το δούμε σε πιλωτική φάση στο συγκεκριμένο σχολείο και μετά να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα μας βήματα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Δεν το αφήνουμε το θέμα. Βεβαίως. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι, σας επαναλαμβάνω, στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Θεωρώ και πιστεύω ότι είναι μια καλή πιλωτική προσπάθεια, η οποία, Βέβαια. Αν όντως τα αποτελέσματα είναι αυτά που μας δίνουν τα εργαστήρια, αξίζει να μην βρει μιμητές και στην υπόλοιπη χώρα. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας από Κρήτη.
Να είστε καλά, την καλησπέρα μου στην Κρήτη επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ.